Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον ιατρικό κόσμο αναφορικά με το μαχαίρι που μπαίνει από τον ΕΟΠΗ στις διαγνωστικές εξετάσεις όπως τεστ ΠΑΠ, μαστογραφίες, εξετάσεις προστάτη και μαγνητικές τομογραφίες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, κύριος Καραδέδος, τονίζει ότι η πολιτική που ακολουθείται από την παρούσα κυβέρνηση θα πρέπει να τελειώσει σύντομα. Βρισκόμαστε ξανά σε ένα νέο σενάριο από αυτά που παρακολουθούμε από το Υπουργείο Υγείας και με τους προηγούμενους δύο υπουργούς, τον κύριο Λαβέρντο και τον κύριο Γεριάδη, και τώρα έχουμε τον κύριο Βορύδη. Μετά την επίσκεψη του κλιματικού στο Παρίσι, επέστρεψαν με νέες ιδέες και αυτές αφορούν πλέον τις διαγνωστικές εξετάσεις, όπου όλος ο κόσμος έχει αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Κοιτάμε μπροστά μας και δεν βλέπουμε λίγο πιο μακρά. Υπόθηκε πάλι για οικονομία και μέσα αυτές εδώ όλος ο κόσμος άκουσε ότι αφορούν εξετάσεις οι οποίες είναι βασικές. Είναι εξετάσεις για το PAP test για τις γυναίκες, είναι για τις απεικονιστικές αξονικές μαγνητικές τομογραφίες και είναι εξετάσεις ρουτίνες που κάνουμε για να προβλέψουμε μην τυχόν και υπάρχει κάποια πάθηση. Δυστυχώς η αβελτηρία των κυβερνώντων είναι πάρα πολύ έντονη. Τα προβλήματα θα τα συναντήσουμε αργότερα, γιατί άλλο να πληρώνεις σήμερα 5 ευρώ για να κάνεις μια εξέταση, ένα PAP test 10 ευρώ, και άλλο να αντιμετωπίζεις συνέχεια έναν καρκίνο ο οποίος θα έχει ξεφύγει. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείται σήμερα και ελπίζουμε να τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Καλό τον κόσμο να μην αποφεύγει τις εξετάσεις, καλό τους συμπολίτες μας να μην κάνουν οικονομία σε αυτό το θέμα, να μην ακούσουν τις παροτρύνσεις και να κάνουν τις εξετάσεις για να προλαμβάνουν τα ζητήματα και να μην τα αντιμετωπίζουν αργότερα, γιατί θα τους κοστίσουν πολύ περισσότερο και σε χρήμα και σε πόνο και σε οικογενειακή οδύνη. Καλό επίσης τους συναδέλφους, τους γιατρούς, τους εργαστηριακούς γιατρούς να σκύψουν πάνω στους ασθενείς, να μειώσουν όσο μπορούν το κόστος των εξετάσεων για να μπορούν οι συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας και τα ερωτηματικά που έχουν γύρω από αυτό το θέμα. Καλό και εσάς την τηλεόραση να αναδείξει αυτό το θέμα, ούτως ώστε να μην βρεθούμε να πληρώνουμε στη συνέχεια ακριβά αυτό το οποίο δεν γίνεται σήμερα με την ευθύνη αυτών που μας κυβερνούν. Στο μεταξύ, δεκάδες παρατηρήσεις γιατρών και επιστημονικών φορέων στο θέμα του πλαφών στις εξετάσεις δέχεται ο ΕΟΠΗ. Η διοίκηση του οργανισμού καταγράφει τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μέτρου προκειμένου να προχωρήσει σε βελτιώσεις.